Στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, στην ακριτική Γάβδο, επέλεξε να γιορτάσει τα Θεοφάνεια η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η Ανώτατη Πολιτιακή Αρχή δηλώνει καταρχήν με την επιλογή της τη στήριξη των πιο απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών ως σύμβολα μιας ισχυρής Ελλάδας. Ετοιμαζόμαστε στο νησί να την υποδεχτούμε. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά για μας. Και αυτό που είναι σημαντικό και θα πρέπει να το δούμε είναι ότι η επιλογή της Γάβδου έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Οι προετοιμασίες από την Δημοτική Αρχή Γάβδου για την υποδοχή της Προέδρου της Δημοκρατίας, της Συνοδείας της και υψηλών προσώπων είναι πυρετώδεις. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου μαζί με τον σύντροφό της αναμένεται να ταξιδέψουν μέχρι τα Χανιά με το προεδρικό αεροσκάφος και από το αεροδρόμιο οδικός για τη χώρα Σφακίων, προκειμένου να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής που πραγματοποιεί το δρομολόγιο προς το ακριτικό νησί. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε η πρόεδρος να μεταβεί στη Γάβδο με ελικόπτερο τύπου Σινούκ, όμως η πρόγνωση για χαμηλή νέφωση τον ανέτρεψε. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρώτος σταθμός της Προέδρου της Δημοκρατίας θα είναι το λιμάνι του Καραβέ, όπου στο εκείξο κλείσει θα τελεστεί ο αγιασμός των υδάτων. Στη συνέχεια, σε ειδική τελετή στο Δημοτικό Κατάστημα, η κυρία Σακελαροπούλου θα ανακηρυχθεί επίτιμη Δημότης Γάβδου. Επιπλέον θα έχουμε την ευκαιρία να τη δείξουμε τις ομορφιές του νησιού μας, να έχει μια με τα μάτια της να δει τι είναι η Γάβδος και πόσο, ότι η Γάβδος είναι ένας θησαυρός της Ευρώπης και πρέπει έτσι να τη δούμε. Και παράλληλα, μπορέσουμε να τις θέσουμε και όλα τα προβλήματα, όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και η ζωή, πόσο δύσκολη είναι σε ένα κριτικό μέρος όπως είναι η Γάβδος. Η Δήμαρχος Γάβδου, Λίλιαν Στεφανάκη, θα ξεναγήσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο ακριτικό νησί. Στους σταθμούς των επισκέψεών της είναι το σπίτι των εξορίστων, όπου ο συγγραφέας του βιβλίου «Εξόριστη στο νησί του θανάτου», Δημήτρης Δαμασκηνός, θα παρουσιάσει στην κυρία Σακελαροπούλου άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Γάβδου ως τόπου εξορίας. Στη συνέχεια θα βρεθεί στον δορυφορικό σταθμό του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενώ ιδιαίτερα σημαντική στιγμή θεωρείται η επίσκεψή της στο στρατιωτικό φυλάκιο που ιδρύθηκε πρόσφατα και λειτουργεί στον Φάρο. Θα βρεθεί με τους κατοίκους όπως ζήτησε η ίδια. Έχει την επιθυμία να μιλήσει με τους κατοίκους. Θα βρεθεί με τους κατοίκους και θα μπορέσουμε να τις θέσουμε όλα τα προβλήματα και όλες τις δυσκολίες που περνάμε. Έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την ακριτική Γάβδο. Ήταν το 2001, όταν ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος βρέθηκε στο νησί για να εγκαινιάσει το σύστημα τηλεϊατρικής που είχε εγκατασταθεί στο ιατρείο του νησιού.